ετών. Έχουμε ακούσει τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος είπε: εγώ δεν θα συνεργαστώ με κανένα παρά μόνο με το Σανέλ. Ίσως να συνεργαστεί και με το κόμμα του κυρίου Λεβέντη, κύριε Φίλη, άμα μπει στη Βουλή. Γιατί είπε: δεν θέλω να συνεργαστώ με την εθνική της διαπλοκής και βάζει μέσα και το ποτάμι. Εγώ θέλω να ρωτήσω συγκεκριμένα και αυτό για τον κύριο Λεβέντη. Και δεύτερον, βλέπουμε ότι και η κυρία Γεροβασίλη χτες άφησε κάπως ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεργαστεί με Πασόκ και ποτάμι. Είπε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Και βλέπουμε ότι δεν βγαίνουν. Η αυτοδυναμία δεν βγαίνει. Πρέπει να συνεργαστεί και με κάποιους άλλους εκτός από τους ΑΝΕΛ. Τι θα κάνει δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές? Πρώτα απ' όλα, η συζήτηση για το αν βγαίνει ή δεν βγαίνει έχει να κάνει με την ψήφο του λαού. Ναι. Λέω εγώ, αν η ψήφος του λαού δείξει ότι δεν βγαίνει. Ναι, εντάξει, αλλά ψηφίζει ο κόσμος. Τι λέμε εμείς είναι άλλη κουβέντα. Συνεπώς, το βάρος των εκλογών θα υπάρχει μια λαϊκή εντολή. Είτε εντολή αυτοδυναμίας προς το ΣΥΡΙΖΑ όπως επιδιώκουμε, είτε μια εντολή να συνοηθούν ποια κόμματα σε ποια πολιτική βάση. Γιατί αν, για παράδειγμα, όπως φαίνεται, θα είναι πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι προφανές ότι η πολιτική βάση, το πρόγραμμα για τη συνεννόηση που θα διατυπώσει ο ΣΥΡΙΖΑ και εκεί θα δούμε ποιοι θα προσέλθουν, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει μια προοδευτική κατεύθυνση. Μα θα μου πείτε και εσείς μνημόνιο και άλλη μνημόνιο. Άρα τι μου λέτε τώρα? Παρόλα αυτά, και καταλαβαίνω την διαμορφία της συγκυρίας, υπάρχει σαφέστατη διαφορά για το πώς εννοεί η κάθε μια πολιτική δύναμη τη διαχείριση αυτών των προβλημάτων, πώς εννοεί τα αντισταθμιστικά ωφέλη προς τα σκληρά μέτρα που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο, πώς εννοεί τον παράλληλο χώρο που είναι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς, της διαπλοκής, και πώς εννοεί επίσης και ένα συνολικό σχέδιο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Υπάρχουν διαφορές. Πρόοδος, συντήρηση δεν έχει σβήσει παντού και στην Ελλάδα. Και παρά την ιδιομορφία αυτή του εκβιασμού και της εξαναγκαστικής προσφυγής στο μνημόνιο, για μας το μνημόνιο δεν είναι το πρόγραμμά μας, ούτε εκεί τελειώνουμε. Είναι μια εξαναγκαστική πορεία η οποία θα αλλάξει. Δίνουμε μάχη για να αλλάξει. Εφαρμογή μερικών πραγμάτων για τη σταθεροποίηση της οικονομίας και ταυτοχρόνως αλλαγή. Και γι' αυτό έχουμε κερδίσει, σε εισαγωγικά το βάζω, αλλά είναι ένα κέρδος, τα ισοδύναμα. Δηλαδή το «Ι», το διαδεκτικό. Κύριε, λέμε για παράδειγμα. Φίλε, απλώς ρωτάω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Όχι, ακούσετε, αν ο λαός με αν δεν υπάρξει συνεννόηση στο προγραμματικό. Κυρία Καρδί, δεν αποφεύγω την ερώτησή σας. Λέω, ναι, εάν δεν υπάρξει αυτό. Συνεννόηση στο προγραμματικό μέρος, ποιες είναι οι διαφορές, ποια είναι τα αντισταθμιστικά ωφέλη που προτείνουμε εμείς απέναντι στο σκληρό μνημόνιο, ποιο είναι το χρέος που διαπραγματευόμαστε. Διότι, για παράδειγμα, πώς να κάνει συμμαχία με ένα κόμμα το οποίο μέχρι τώρα λέει δεν υπάρχει θέμα βιωσιμότητας του χρέους. Εμείς λέμε υπάρχει θέμα βιωσιμότητας και θα κάνουμε διαπραγμάτευση για το χρέος. Είναι ένα κρίσιμο θέμα. Δεν μπορούμε να κάνουμε συνεννοήσεις για να δημιουργούνται ναυάγια πολιτικά. Και κάτι πιο σημαντικό. Τα κόμματα έχουν την ιστορία τους. Αλλά μερικά έχουν μια ιστορία αμαρτιών. Η σύγκρουση ανάμεσα στο νέο και το παλιό δεν είναι μια σύγκρουση ηλικιακή ή τυχαίνει να είναι. Δεν είναι όμως αυτό, ούτε κυρίως αυτό. Είναι μια σύγκρουση ανάμεσα σε ευθύνες που έχουν επομιστεί τα κόμματα του παλαιοκομματισμού και σε μια ελπίδα που με πολλές δυσκολίες αλλά και δυνατότητες επιχειρεί να εκπροσωπήσει, να εκφράσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σβήνω διαφορές ανάμεσα στα κόμματα. Δεν μου απαντήσατε όμως. Απαντώ. Δεν σβήνω διαφορές. Αλλά αυτό που λέτε, δηλαδή μια ιστορία ενός μεγάλου συνασπισμού ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Δημοκρατία, είναι ένα πράγμα επιστημονικής φαντασίας, τρόμου. Με το ποτάμι και το Πασόκ. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Αφορά, επαναλαμβάνω, αυτά τα κόμματα, αν θα προσέλθουν σε ένα διάλογο από τη δική τους πλευρά. Εμείς έχουμε το πρόγραμμά μας, με αυτό παλεύουμε και λέμε στον κόσμο ότι η καλύτερη επιλογή δεν είναι να αρχίσουμε τώρα να κάνουμε ένα patchwork προγραμμάτων. Ωραία. Είναι καθαρή αυτοδυναμία. Αυτό ζητάμε. Τώρα θα μου πείτε, και αν έχετε αυτοδυναμία, θα ζητήσετε να κάνετε συνεργασίες. Άλλο πράγμα είναι αυτό. Αν θελήσουμε να έχουμε μια ενδυνάμωση μιας εθνικής προσπάθειας. Αλλά χρειάζεται κατεύθυνση, όχι επιμόλυνση της πορείας της χώρας με την αμαρτία των παλαιών πολιτικών κομμάτων. Εδώ σε αυτό το σημείο να βάλουμε τον κύριο Κουμιτσάκο. Αμαρτίες των παλαιών κομμάτων. Εντάξει.